Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε με μία συνταγή ιστορική. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Γιατί ιστορική? Ιστορική γιατί αισθάνομαι ότι μετά από αυτή τη συνταγή η σχέση μας και η συνεργασία μας περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλήθεια? Ναι, γιατί άμα πετύχει αυτή η συνταγή θα ανοίξουμε μαγαζί, Αλέξανδρε. Και άλλο μαγαζί. Γιατί ήδη έχεις ανοίξει από πέρυσι από το Μπουκατζίδικο. Φέτος λοιπόν θα ανοίξουμε ψητοπολείο. Ψητοπολείο, ψησταριά ο Γιώργος. Λοιπόν, να δούμε πώς θα το φτιάξεις. Λοιπόν, κεμπάπ γιαουρτλούκια θα χρειαστούμε για το κεμπάπ 100 γραμμάρια κιμά αρνίσιο, 200 γραμμάρια κιμά χοιρινό, 300 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, μισό κουταλάκι κίμινο, μισό κουταλάκι πιπέρι, ένα κουταλάκι καγιέν, ένα κουταλάκι σουμάκ, 2-3 κουταλιές φρέσκο δυόσμο, αλάτι, λίγο ελαιόλαδο. Γιατί γελάς, έχει πολλά άντε και για το σερβίρισμα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε πίτες για σουβλάκια, 2 μεσαία κρεμμύδια, φρέσκο μαϊντανό, 300 γραμμάρια Φιλαδέλφια με γιαούρτι, πάρα πολύ βασικό, ναι. 90 ml ελαιόλαδο, 40 ml νερό, μισό κουταλάκι πάπρικα γλυκιά, και αλάτι και λίγο φουσκοτριμμένο πιπέρι. Λοιπόν, για πες μου, σε παρακαλώ, χρόνο προετοιμασία πόσο είναι και πόσο είναι και το κόστο. Γιατί μπορεί να ήταν πολλά τα υλικά, αλλά επειδή ξέρω ότι φροντίζει πάντα για την οικονομία. Είναι 10-15 λεπτά ο χρόνο προετοιμασία. Γρήγορα, γρήγορα. Άλλα 10 περίπου το ψήσιμο. Όσο κάνει να έρθει το delivery δηλαδή και λιγότερο. Και 2 ευρώ και 20 λεπτά το πιάτο, που είναι πολύ λίγο. Όταν... Φύγαμε. Μια μερίδα τότε, ξέρεις πόσο κάνει να την πάρεις έξω. Φύγαμε. Λοιπόν, εγώ φοράω γαντάκια. Μπράβο. Για να ανακατέψω τους κυμάδες. Που σημαίνει ότι εσύ τους τρεις κυμάδες θα μου τους βάλεις εδώ στο μπολ. Να αρχίσω εγώ να τους ανακατεύω. Εντάξει. Να τι τρεις κυμάδες. Και έχουμε σε ένα πιάτο το οποίο θέλω να το δείξει στα μπαχαρικά μας. Να τα, εδώ είναι. Σωστά. Αυτά λοιπόν μπορεί σιγά σιγά να μου τα. Κίμινο, τα ρίχνουμε όλα μαζί. Σουμάκ, πιπέρι, καγιέν. Τα ρίχνουμε όλα μαζί, έτσι. Ναι, θα τα ρίξει έτσι ώστε να ανακατευθούν. Όλο το πιάτο, μην ανησυχείς. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ βασικά τα μπαχαρικά. Βέβαια. Στο κεμπάπ δεν κεμπάπ, είναι. Η μισή δουλειά. Και να πούμε ότι εδώ δεν ρίχνουμε ούτε αυγό ούτε φρυγανιά. Είναι σκέτο τα τρία διαφορετικά κρέατα με τα μπαχαρικά. Αυτό που ρίχνουμε είναι λίγο ελαιόλαδο. Θα μου ρίξεις. Όχι, όχι, αυτό είναι μετρημένο για τη σάλτσα μας μετά. Οπότε σου ρίχνω από εδώ. Μπράβο. Πόσο θέλεις. Και θέλω και ψιλοκομμένο δυόσμο, τον οποίο τον έχω αφήσει να τον ψιλοκόψει. Θα το κάνω εγώ. Πόσο θέλεις από ελαιόλαδο? 1-2 κουταλιές. Θα σου πω εγώ. Φτάνει. Okay. Και θέλεις και το δυόσμο σου. Θέλουμε και ψιλοκομμένο δυόσμο. Ωραία. Και όσο ψιλοκόβεις το δυόσμο και εγώ φτιάχνω τον κυμά, θέλω να πεις εδώ στους φίλους μας τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, ναι, πώς θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, γιατί με ρωτάνε στον δρόμο. Στο διαγωνισμό θα συμμετέχετε, θα σας πω εγώ αμέσως. Θα ανοίξετε το λάπτοπ από το Enter. Θα περιμένετε λίγο να φορτίσει. Να κάνει τι ρίτι. Πατάτε τον κωδικό. Λοιπόν, μπαίνετε στη σελίδα τη δικιά μας στο ίντερνετ. Ακριβώς. www.megatv.com κάθετος παρέα στην κουζίνα. Και εκεί μπορείτε όχι μόνο να δείτε τις συνταγές μας, όλα τα επεισόδια, τις συμβουλές κτλ. Αλλά μπορείτε να στείλετε και την αγαπημένη σας φιλαδέλφια συνταγή. Και αν είναι νόστιμη και πρωτότυπη και οικονομική, θα μπορέσετε να κερδίσετε το αγαπημένο σας τυρί κρέμα για ένα χρόνο, αλλά και την ευκαιρία να έρθετε εδώ μαζί μας να μαγειρέψουμε παρέα τη συνταγή με την οποία κερδίσετε. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε βάλει λοιπόν τους κυμάδες, τα μπαχαρικά μας. Εγώ τον ψιλοκόβω εδώ πέρα. Βάζω λίγο αλάτι. Εντάξει. Και θέλω να μου βάλεις και το δυόσμο μέσα. Ορίστε. Και εδώ λοιπόν τώρα θα σου πω το tip μας. Για πες. Το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Για να φτιάξετε καλό κεμπάπ. Ναι. Εντάξει, για να το φτιάξεις καλά το κεμπάπ, πρέπει να πλάσεις πάρα πολύ καλά τον κυμά, ναι, έτσι ώστε να έχει ίνες για να γίνει ωραίος και μαστιχωτό το μπιφτεκάκι στο κεμπάπ που θα φας. Θέλει δηλαδή πολύ ανακάτεμα. Θέλει πολύ ανακάτεμα. Θέλει υπομονή και δύναμη. Θέλει υπομονή και θέλει ώρα. Okay. Έχω λοιπόν πίσω από το δυόσμο και ένα μπολ, ναι, να μου το δώσεις, που έχω πλάσει, γιατί όταν το πλάσεις καλά τον κυμά, mm-hmm, εντάξει, πρέπει να τον αφήσεις τουλάχιστον μισή ώρα, αχα, έτσι ώστε να πάρει όλα τα μπαχαρικά, τις μυρωδιές. Μάλιστα, εντάξει, δεν το βάζουμε δηλαδή αμέσως. Αυτό τον άρα έχω, αυτό είναι, εδώ τον έχω αφήσει ήδη μισή ωρίτσα. Τον έχω αφήσει μισή ώρα στο ψυγείο, τώρα θα του κάνω ένα τελευταίο πλάσιμο. Μπράβο. Και σιγά σιγά θα αρχίζω να φτιάχνω μικρά και μπαμπάκια. Και μπαμπάκια ακούω, ναι, ναι. Θα κάνουμε πρώτα στρογγυλά, mm-hmm, γάντι, και εσύ μπορείς με ένα πιλένο να βάλεις λίγο λάδι στο τηγάνι για να αρχίσουμε να τα, ρίχνω από να εδώ, τα ψήνουμε. Έτσι. Ναι. Και μετά τα κάνουμε μακρόστενα, κοίτα. Αντικολλητικό τηγάνι φυσικά. Ναι. Μπορείτε βέβαια αν θέλετε να το κάνετε και στο γκριλ του φούρνου σας. Α, ναι. Βάλτε στο 9 φουλ να έχει πολύ δυνατή θερμοκρασία. Τα βάζω εγώ εδώ και θα τα βάλουμε να ψηθούν. Ορίστε. Ταυτόχρονα λοιπόν εσύ μπορείς σε ένα μπολ να φτιάξεις το
γιαουρτλού μας, δηλαδή την, τη σάλτσα που θα πάει από πάνω. Παίρνω αυτό το μπολ. Παίρνεις και ένα σύρμα που είναι εκεί. Ναι. Και βάζεις μέσα 300 γραμμάρια Φιλαδέλφια με γιαούρτι. Ναι, μια μισή συσκευασία δηλαδή. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Εδώ. Και συνεχίζω εγώ να πλάθω. Ναι. Μέχρι να ψήσουμε τα κιμπάπ μας. Βάζεις λοιπόν τα 300 γραμμάρια κρέμα, με, κρέμα τυρί με γιαούρτι. Ωραία. Και θα προσθέσεις μέσα το νερό, το ελαιόλαδο. Α, είναι αυτό που έχεις μετρημένο, είναι εκεί, έτσι. Μπράβο. Το κρεμμύδι θα το κόψω εγώ μετά. Το σερβίρουμε ομό το κρεμμύδι. Βέβαια. Σε ροδέλες από πάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, έλα να σε βοηθήσω. Θέλω με το τυρί κρέμα. Λοιπόν, ρίξει το ελαιόλαδο. Με την κρέμα. Με την κρέμα, λέω. Με το σύρμα. Λοιπόν, θα ανακατέψει σιγά-σιγά. Ανακατεύω, ανακατεύω. Θα γίνει μια σάλτσα. Ωραία. Δεν το έχεις. Έλα, έλα, θα γίνει. Να, έλα, ορίστε. Έλα, έλα, κι άλλο πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Χωρίς να λερωθείς. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτά ψήνονται. Αυτά από εδώ. Έλα, να. Βάζω να 5. Ρίξουμε. Βάζουμε μέσα το νερό μας. Ναι. Πέρα να το ανακατέψω. Άντε, να κάθεψε. Έλα, εδώ. Και τι να κάνω, εγώ να τα γυρνάω αυτά. Εσύ θα τα γυρνάς αυτά. Ωραία. Και θα δεις τώρα θα έρχει, θα γίνει μια ωραία σάλτσα αυτή. Να ανακατεύουμε λοιπόν καλά. Αυτή αρχίζει και δένει, βλέπεις. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο νερό μας και θα μου ρίξει εδώ αλάτι, φρεσκοτριμένο πιπέρι και την πάπρικα. Και κοίτα τώρα πώς έχει αρχίσει και μία πρέζα, θεσσαλμία. Βάλε βρε αλατάκι, ναι. Δύο θεσσαλμία. Φτάνει, όχι, μια χαρά. Γιατί λίγο. Έχουμε ρίξει και αλάτι στο κιμά και είμαστε okay. Σου ρίχνω πιπεράκι. Ναι, και θέλω και την πάπρικα. Ναι. Πολύ βασικό. Λοιπόν, θα γυρίσει τα μπιφτεκάκια. Μια-δυο πρέζες, ρίξε, μην είναι ωραία η πάπρικα. Ρίξε βρε, μη φοβάσαι. Εντάξει. Αν κάνεις έτσι το μαγαζί θα περιμένουν πελάτες 10 χρόνια. Φτάνει, φτάνει. Φτάνει. Τέλεια. Σου ρίξω και λίγο πιπέρι ακόμα. Τέλεια. Γίνω τα μπιφτέκια. Πάω στα μπιφτεκάκια μου εγώ. Δοκίμασε, δοκίμασε. Καλό. Αυτό το αφήνουμε. Την ώρα λοιπόν που γυρίζετε τα μπιφτέκια, πάρα πολύ βασικό, ναι. Τώρα τα βλέπεις τα μπιφτέκια από πάνω, αλλά τώρα δεν θα τα δεις γιατί κοίτα τι γίνεται, βάζεις τις πίτες ναι. Να πάρουν από πάνω γεύση στα μπιφτέκια και να ζεσταθούν. Α, ωραίο κομμάτι είναι αυτό, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τα αφήνουμε να ψηθούν και σε λίγο λοιπόν θα σερβίρουμε. Πίνας Αλέξανδρε και δεν είναι και μαρτύρο να τον έχεις τον άνθρωπο σε αυτές τις μυρωδιές κοντά και να μην τον ταΐσεις. Κοίτα, βάζεις ένα πιάτο, σε ένα πιάτο τις δύο πίτες. Ναι. Εντάξει. Από πάνω βάζεις τα κεμπάπ. Πολύ ωραία. Εδώ, στα βάλω το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι. Και από πάνω βάζουμε σάλτσα. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και γιαουρτλού που το φτιάνεις στο φούρνο, έτσι. Υπάρχουν έλα. Διαφορετικά γιαουρτλού. Έχω εδώ, μην και θες να σου δείξω πάνω. Εγώ πώς τρώγεται. Όχι ακόμα. Γιατί ακόμα δεν είναι τελειωμένο το πιάτο. Περίμενε. Βάζω εδώ στην άκρη. Και κρεμμυδάκι. Κρεμμύδι. Το οποίο το βάζεις από τη μία και από την άλλη μεριά. Και, που βλέπω και το πασπαλίζεις και το κρεμμύδι με ή πιπέρι καγένι ή πάπρικα. Α. Λοιπόν. Κοίτα. Για να δω. Και ρίχνεις και φρέσκο δυόσμο από πάνω. Πάπρικα. Και, θα ρίξω και το δυόσμο. Τον έχω ψιλοκομμένο εκεί. Έλα. Ρίξω από πάνω. Τέλειο, αυτό. Ναι. Ανοίγουμε μαγαζί, ναι, λέγε. Ναι, ναι, ναι. Ανοίγουμε, λέγε. Ανοίγουμε, ανοίγουμε. Κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Θα σας στείλουμε τη διεύθυνση. Ακριβώς. Να είστε καλά, γεια σας.